Γιατί τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη θα αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού στη Μέση Ανατολή? Το Ιράν λοιπόν ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών SU-35 από τη Ρωσία, σύμφωνα με τη μόνιμη αποστολή της Τεχεράνης στον ΟΗΕ. Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αεροσκαφών και τον χρόνο παράδοσης δεν αποκαλύπτονται. Η αποστολή ανέφερε ότι τα μαχητικά είναι τεχνικά εγκεκριμένα από το Ιράν, μετά τον Οκτώβριο του 2020, όταν αρνήθηκε η απαγόρευση πώλησης συμβατικών όπλων στο Ιράν σύμφωνα με το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Τεχεράνη αποφάσισε τελικά να τα αποκτήσει. Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές, το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα θα κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια, το Ιράν θα έχει ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση του Ισραήλ και η επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα μειωθεί. Η κυβέρνηση Biden χαρακτηρίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης επιβλαβείς και λέει ότι οι Ιρανοί ήδη εκπαιδεύονται στα νέα αεροπλάνα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, επισήμανε ότι αυτά τα μαχητικά θα ενισχύσουν σημαντικά την Ιρανική αεροπορία σε σύγκριση με τους γείτονές της στην περιοχή. Σύμφωνα μάλιστα με τους New York Times, το Ιράν παρουσίασε μια νέα υπόγεια αεροπορική βάση που ονομάζεται Eagle 44. Βρίσκεται σε μια πλαγιά βουνού 160 χιλιόμετρα βόρεια του στενού του Ουρμούζ. Δορυφορικές εικόνες εξετάστηκαν από τον Chris Biggers, έναν πρώην αναλυτή απεικόνισης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και ανώτερο διευθυντή εφαρμογών αποστολής στο Hawkeye 360, μια εταιρεία που παρακολουθεί τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων σε όλο τον κόσμο. Στην ανάλυση του, ο Biggers επεσήμανε δύο μοντέλα πολεμικών αεροσκαφών, το ένα από τα οποία έχει το μέγεθος ενός SU-35. Βρίσκεται στον χώρο που βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή. Πιθανώς χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ελιγμών των αεροσκαφών στο υπόγειο συγκρότημα και μπορεί να υποδεικνύουν ότι τα SU-35 θα βασιστούν εδώ, είπε ο Αμερικανός ειδικός. Σύμφωνα με ξένο μέσο ενημέρωσης, ο Σάρια Χαϊντάρι, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ισλαμικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι τα SU-35 θα φτάσουν από τη Ρωσία στο Ιράν στις αρχές του 2024. Έχουμε παραγγείλει αμυντικά συστήματα, πυράβλους και ελικόπτερα από τη Ρωσία και τα περισσότερα από αυτά τα όπλα θα εισέλθουν σύντομα στη χώρα, ανέφερε. Ο διοικητής της Ιρανικής αεροπορίας, Χαμίτ Βαχεντί, τόνισε επίσης ότι εκτός από το SU-35, η Τεχεράνη σχεδιάζει να αγοράσει μαχητικά SU-30. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.